θέατρο. Ταξίδι μου αθέατο και αγνωστή μου διαδρομή. Ζωή μου μια παράσταση, ζητώ αντικατάσταση, μια μοιραία αφορμή. Ζωή μου και απόσταση, του λάθους η υπόσταση, δεν χωράει μες στην ψυχή. Ζωή μου κι αν η φόρα μου, στου έρωτα τη φόρα μου, ψέματα καμπούν απ' τα χίλια μας. Η αγάπη μας, η αγάπη είναι πάντα η αλήθεια μας. Ζωή μου εσύ, ζωή μου εσύ. Λοιπόν, είμαι πληρώνεις ή σε καταστρέφω. Κατάλαβες, μπαμπάκα? Νομίζω ότι είδα τον Άγη μπροστά μου. Τον Άγη. Τον άντρα της Δήμητρας, που είναι νεκρός. Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Και κανείς δεν μπορεί να μας σταθεί εμπόδιο. Συμφωνώ. Κανείς. Εκτός από τους εαυτούς μας. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Δεν θέλω να έχω σχέση με κανένα τους πια. Κουράστηκα. Δεν μπορείς να τον αφήσεις. Γιατί? Γιατί... είναι γιος σου. Προσπαθώ να τσεκάρω μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Τελικά είχε δίκιο η Στέλλα. Είσαι η προσωποποίηση τριών λέξεων. Εκδίκηση, μίσος και κακία. Πείραξες ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου. Εδώ που την είδα, την ερωτεύτηκα. Σαν τρελός έκανα. Την αγάπησα όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου. Δεν είχα ιδέα ότι τα είχατε. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, Αντώνη, τελευταία, και θέλω να μείνω λίγο μόνη μου με το παιδί να του μιλήσω. Νόμιζα ότι ήμασταν καλά. Τι στο καλό είναι αυτά? Πού το βρήκε η Μαρία? Εγώ τι πρέπει να κάνω από αυτό? Κώστα! Κώστα, είναι επίγον να βρεθούμε. Πού είσαι? Μπορούμε να τα πούμε τώρα? Ωραία, ωραία, το βράδυ. Θα έρθω από εκεί. Πού στο καλό τα βρήκε όλα αυτά η Μαρία? Πόσο καιρό τα έκρυβε? Πώς κατάφερε να τα ξετρυπώσει? Και γιατί να μου τα στείλει τώρα? Τι στο καλό πρέπει να κάνω με όλα αυτά τα στοιχεία? Στέλλα μου, από σένα ζητάω να προστατεύσεις με κάθε δυνατό τρόπο την Δήμητρα και την κόρη μου. Γι' αυτό και σου στέλνω τα όπλα για να πολεμήσεις με όσους με κυνηγούσαν τόσο χρόνο.
ξαναδώ ποτέ την κόρη μου. Η Άννα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να ζω. Η φυλακή δεν είναι για μένα. Μόλις μάθουν ότι είμαι μπάτσος θα με κατασπαράξουν. Ίσως να είναι καλύτερα να δώσω τέλος στη ζωή μου. Αλλά είμαι δειλός. Πολύ δειλός. Δειλός. Είναι γιος σου. Γιατί δεν μου μιλάς, Φώτη μου, πια. Τι έχεις πάθει, τι σ' έχω κάνει και δεν μου αποφεύγεις? Δεν είμαι καλά, Νίνα. Η εγκυμοσύνη σου με τσάκισε. Δεν περίμενα ποτέ να κάνεις και δεύτερο παιδί με τον Ηλία. Μου είχες πει πως αγόριζες και ξαφνικά εσύ αυξάνεις την οικογένειά σου. Πιστεύεις πως μου είναι εύκολο να σε βλέπω, να καίγομαι? Και για μένα δεν είναι εύκολο. Είμαι αιχμάλωτη σε αυτό το γάμο και δεν μπορώ να ξεφύγω. Ξέρεις ότι ο πατέρας μου ποτέ δεν θα μας άφηνε να είμαστε μαζί. Σε παρακαλώ, μη φύγεις τώρα. Και τι θες να κάνω? Να μην σε βλέπω να μεγαλώνει τα παιδιά σου με τον Ηλία, να σε έχουμε πάντα στο περιθώριο και να μην μπορώ να ζήσω μια ευτυχισμένη στιγμή μαζί σου. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό και το ξέρει. Θα θέλω να πεθάνουν όλοι και να είμαστε μαζί. Σ' αγαπάω, Φώτη. Δεν θέλω να σε χάσω. Είσαι ο μόνος άντρας που αγάπησε. Ναι, αλλά με κοινό κοιμά. Με αυτόν τον άντρα κάνει παιδιά. Αυτό το παιδί είναι πάντα να νιώθει δικό σου. Δεν είναι όμως. Δεν θα νιώσω ποτέ την ευτυχία αυτή. Θα στερηθώ για πάντα. Πώς το όνομα στο γιο σου αν είχες? Γυρνάς ακόμη πιο πολύ το μαχαίρι στην πληγή. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Πες μου, θέλω να ξέρω. Θεμιστοκλή θα τον έλεγα, όπως τον πατέρα μου. Ωραία. Αν αυτό το παιδί είναι αγόρι, Θεμιστοκλή θα τον ονομάσω. Θα είναι ο Θέμης μας. Έτσι θα το φαντάζομαι. Έλα, Θεμή. Έλα, Πανώ. Έλα, θέλω να σε δω. Θέλω να σου πω... Δεν είσαι καλά. Εδώ που είναι δύσκολο να έρθω. Άκου, άκου με δύο λεπτά. Πάρ' τα χάπια σου. Πάρε βαθιές αναπνοές και πήγαινε να ηρεμήσεις. Θα τελειώσω αργά, αλλά θα έρθω να σε βρω αμέσως μετά, στο υπόσχομαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ δεν είμαι για κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι να με δει κόσμος, δηλαδή, με τίποτα. Αν είναι, θα πάω από το γραφείο. Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάνε εσύ τη δουλειά σου και αμένα τα λέμε σε λίγο, εντάξει. Έλα, γεια. Στέλλα. Στέλλα μου, τι έχεις, αγάπη μου? Έλα. Δεν θέλω να μιλήσω. Ωραία. Θέλεις να φύγω ή να μείνω? Όχι, όχι. Πέρασε. Σίγουρα, έτσι? Ναι. Θα μου πεις τα νέα σου. Και τώρα τι έγινε με τον Λίνο? Σε μπέρδεψες? Μάλλον. Όπως όλα δείχνουν. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, μου είπε πάνω ότι μπορεί και να φύγει και από την Κύπρο. Οπότε... τέλος ο Λίνος. Είμαστε πλήρως ελεύθεροι να χαρούμε την αγάπη μας. Ωραία. Σου έχω κι άλλο νέο. Να συλλάβανε τη Σούλα. Στέλλα, το καταλαβαίνεις? Δεν κινδυνεύει πια καμία κοπέλα. Τουλάχιστον από αυτήν. Τον αγαπάω, μ' αγαπάει και μπορούμε επιτέλους να ζήσουμε το παραμύθι μας. Χαίρομαι πραγματικά για σένα. Αλλά να ξέρεις ότι τα παραμύθια δεν είναι μέσα στη ζωή. Τον αγαπάς, σ' αγαπάει, το ξέρω. Αλλά να προσέχεις. Γιατί οι σχέσεις είναι δύσκολο πράγμα. Το ξέρω. Και έχεις δίκιο. Και εσύ, και η Δήμητρα κι εγώ έχουμε δοκιμαστεί, έτσι. Από εδώ και κάτω ξέρουμε τι θέλουμε.
και θα το διεκδικήσουμε, σωστά? Έτσι ακριβώς, θα το διεκδικήσουμε. Και ελπίζω η ζωή να μην μας φέρει άλλες εκπλήξεις. Επιτέλους! Πώς φαίνομαι? Το στέμμα σας εσείς δεν θα το βάλετε? Τι, είμαι υπερβολική? Όχι, κουκλέσα. Να σου πω, πήρε Στέλλα πριν από λίγο και της είπα το βράδυ να έρθει από το σπίτι. Την άκουσα πολύ αναστατωμένη. Ναι, για μένα με πήρε τηλέφωνο. Α, σου είπα για ποιο θέμα? Όχι, εσένα. Όχι. Ανησυχώ γιατί δεν είναι τρομοκρατημένη ποτέ χωρίς λόγο. Προφανώς έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω, ελπίζω να κάνεις λάθος και να είναι απλά κάτι με τον Γιάννη. Ίσως. Ζωή, θα έρθεις? Ζωή? Ζωή! Εδώ είμαι, καλέ. Πώς σας φαίνομαι? Κούκλα! Μια κούκλα, αγάπη μου. Άντε, όσο πάει, παίρνεις και εσύ τα κουσούρια της Δήμητρας. Τι είναι αυτά? Τίποτα, εννοεί ότι επειδή έχεις αργήσει, αυτό σημαίνει ότι έχεις αρχίσει να μοιάζει σε εμένα, που αργώ. Έλα να βάλει τον φάρο και φύγαμε. Έλα, πάμε. Αχ, δεν χωράει με τα φτερά. Άστο, δεν πειράζει. Άντε, πάμε. Πάμε. Είμαι σίγουρος, κοριτσάκι μου, πως κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Μεγαλώνοντας θα μπορέσεις να αντιληφθείς πως δεν είμαι ο κακός άνθρωπος που μπορεί να με παρουσιάσουν τα κανάλια και οι εφημερίδες. Έννοια μου, ήσουν πάντα εσύ και από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες και σε είδα μπροστά μου, για σένα θα έκανα τα πάντα. Όπως και τα έκανα, για να γίνεις εσύ καλά. Δεν με νοιάζει για μένα. Εγώ τελείωσα. Εσύ όμως θέλω να προχωρήσεις. Ξέχασέ με. Ζήσε τη ζωή σου σωστά και με ήθος. Θέλω να με κάνεις περήφανο, κορίτσι μου. Και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Έκανα λάθη πολλά και ασυγχώρητα. Αλλά οι μεγάλοι κάποιες φορές ξεφεύγουν και μπαίνουν σε ένα λαβύρινθο και δεν μπορούν να βρουν την έξοδο. Να σε πάντα καλά, κοριτσάκι μου. Και να ξέρεις πως ο μπαμπάς σε αγάπησε όσο δεν αγάπησε άλλο άνθρωπο στη ζωή του. Πού είσαι, Γιάννη? Έχεις δουλειά? Έχω, αλλά αν με χρειάζεσαι, τα παρατάω όλα και έρχομαι. Τι έγινε, κορίτσι μου? Συμβαίνει κάτι? Δεν... Όχι, δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι. Ας τα πούμε το βράδυ, όπως είπαμε, ναι. Πες μου που είσαι και έρχομαι. Όχι τώρα, Γιάννη. Το βράδυ στο σπίτι της Δήμητρας. Και σε παρακαλώ να προσέχεις το δρόμο. Στέλλα, με φοβίζεις. Πες μου τι συμβαίνει, να έρθω τώρα. Θα τα πούμε το βράδυ. Okay. Ελάκη, σχετικά με αυτό που μου ζήτησες θες. Μη φαντάζεσαι ότι θα σου δώσω όλο το ποσό. Ή το παίρνεις ή το αφήνεις. Διάλεξε. Ωραία. Το φαντάστηκα. Σε περιμένω λοιπόν αύριο στο σπίτι μου. Εδώ.
Έλα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα αυτή, ε. Μπόμι, θα πέσω. Τι φοβάσαι, αφού σε κρατάω. Το ξέρω, αλλά... Αλλά τι. Φοβάμαι, Φώτη. Φυσικό είναι. Τώρα μαθαίνεις. Κι εγώ φοβόμουν όταν μην μαθαίνει ο πατέρας μου. Ναι, αλλά ο μπαμπάς, αν μάθαινε ότι φοβάμαι, θα μου έβαζε τις φωνές. Θα έλεγε ότι είμαι δειλός. Όχι, αγόρι μου. Εσύ δειλός. Κάτι άλλο θα ενώσει ο μπαμπάς. Είσαι ένα σπουδαίο παιδί και είσαι γενναίος. Θέλω να το πιστέψεις αυτό. Είσαι το πιο γενναίο και καταπληκτικό παιδί του κόσμου. Τι κρίμα που δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μου. Εσύ με αγαπάς και σ' αγαπάω κι εγώ. Α, ήρθες, ε? Ορίστε λοιπόν, υπέγραψέ το και στείλ το για τύπωμα. Καλά, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου, γιατί φωνάζεις. Γιατί εξαφανίζεσαι συνέχεια, μανιά. Και εγώ βιάζομαι. Σου είπα, θέλω να το στείλω για τύπωμα. Ναι, καλά, πρέπει να το διαβάσω όμως πρώτα. Δεν βάζουμε την υπογραφή μας έτσι όπου να είναι. Εγώ νόμιζα ότι ήθελες να κάνεις κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ορίστε η ευκαιρία σου λοιπόν. Ναι, φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου, είναι εξ ολοκλήρου δικό σου. Άκου, μανιά. Εγώ σε θέλω μαζί μου σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Να η ευκαιρία σου. Θα ανέβουν οι μετοχές σου, ε. Κάτω. Δεν είναι δυνατό. Το βρήκες όλα αυτά. Κι όμως είναι. Τελείωνα. Πώς είσαι? Πώς το ζητάμε. Σου έχω φέρει λίγο φαγητό. Σε ρωτήδω μέσα, δεν είναι και το καλύτερο. Σε ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη. Απλά θέλω να ξέρεις ότι δεν νιώθω καλά με όλα αυτά που έχουν γίνει. Έλα, ρε. Τη δουλειά σου έκανες και μάλιστα πολύ ευσυνείδητα. Είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ πολλά πράγματα εδώ μέσα. Εσύ στη θέση μου τι θα κάνεις? Αν ήταν τα πράγματα αντίθετα, εννοείς. Ναι. Αν ήμουν όπως ήμουν παλιά, υποθέτω το ίδιο με σένα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να πιάνουμε τους κακούς και να τους κλείνουμε στη φυλακή. Εκτός από συνάδελφος όμως, ήσουν και φίλος μου. Οι φίλοι τα λένε όλα, ρε. Κι εγώ σου έκρυψα πάρα πολλά. Μάλλον δεν ήμουν φίλος. Δεν υπήρξα ποτέ. Να πεις τι... στη μάνα σου να με πάρει όποτε θέλει τηλέφωνο για οτιδήποτε χρειαστεί, να ξέρεις ότι θα κάνει τα πάντα για τη Χριστίνα. Σε ευχαριστώ, το εκτιμώ πάρα πολύ. Φεύγω. Θέλω να ξέρεις. Ότι κάποτε σε θαύμαζα. Τι κάνεις, μπαμπά? Είχες χρόνο να σκεφτείς? Να μην ξανακούσω αυτή τη λέξη από το στόμα σου. Για μένα είσαι ένα τίποτα. Μια βραδιά που κάποια πόρνη με ικανοποίησε στο σεξ. Αυτή η πόρνη τη χάνει να ήταν η γυναίκα σου. Ή μάλλον μία από τις γυναίκες σου. Έτσι δεν είναι? Για μένα δεν ήταν τίποτα. Έχω σβήσει το παρελθόν και θα σβήσω και σένα αν συνεχίσεις. Την κόρη σου, το αίμα σου. Δεν έχεις ενδιασμό από ό,τι βλέπω, έτσι? Μανιά, άνοιξες πόλεμο μαζί μου και θα το μετανιώσεις. Μου φαίνεται ότι δεν το έχεις πιάσει από την καλή μεριά το ζήτημα.
Για δες το αλλιώς, γιατί θα έχουμε θέμα μεταξύ μας. Θεώρησε ότι από σήμερα σταματάνε οι διπλωματικές μας σχέσεις. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο και ξέχνα ότι υπάρχω. Αν θες να κρατήσεις το όμορφο κεφαλάκι σου στο λαιμό σου. Εγώ θα κρατήσω το κεφαλάκι μου, Ηλία. Για το δικό σου δεν είμαι σίγουρη. Με απειλείς? Κόρη σου είμαι. Λες να κάνω ποτέ πίσω? Μάνια, κόφτω. Εφόσον θες πόλεμο, θα τον έχεις. Είμαστε ίδιοι δρούσιοι, μην το ξεχνάς αυτό. Άλλωστε, το είπε και η μαμά, πάρα πολύ περιγραφικά. Είμαστε ίδιοι σατανάδες. Το άρθρο για τα παραπολιτικά είναι έτοιμο. Ναι, αυτό για τον Ηλία Δρούση. Σας το στέλνω τώρα. Εσένα, Κώστα μου, δεν μου είπες. Σοβαρά, ήσουν πάρα πολύ καλή. Σοβαρά. Ναι. Άρα, αν ήμουν τόσο καλή, μπορώ να γίνω ηθοποιός σαν και εσένα. Κράτα μας. Λοιπόν, αν σπουδάσεις, μπορείς να γίνεις οτιδήποτε θέλεις. Ούτως ή άλλως, μέχρι να μεγαλώσεις, θα αλλάξεις χίλιες γνώμες, πίστεψέ με. Ναι, γιατί δεν αντέχω δυο ψωνάρες μέσα στο ίδιο σπίτι. Μας είπε ψωνάρες. Και όχι μόνο. Σε λίγο δεν θα έχουμε χώρο να παρκάρουμε τα καλάμια που καβαλάτε. Δημήτρο, επίθεση! Ζωή, επίθεση! Αυτό που είπε σε πόλη, πόλεμο! Πόλεμο! Δείτε τα φτερά μου! Φάτη με τα λούδα! Ανησύχησα. Σε πήρα 100 φορές τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να σε βρω. Πού ήσουνα? Κάθισε. Δεν ήθελα να σου μιλήσω. Δεν άντεχα ούτε τη φωνή σου να ακούσω. Νιώθω ηλίθιος και προδομένος. Το ξέρω ότι σε ενόχλησε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Με ενόχλησε? Αυτό πιστεύεις ότι έγινε, Νίνα? Με κομμάτιασες. Περίμενα 35 ολόκληρα χρόνια για να ακούσω από το ίδιο σου το στόμα ότι ο Θέμης είναι δικό μου παιδί. 35 χρόνια! Σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Αυτό το παιδί το κράτησα επειδή ήταν δικό σου. Αν ήταν του Ηλία, δεν θα το έκανα. Ναι, πάντα ο εαυτός σου. Μια ζωή ολόκληρη ο εαυτός σου και μόνο. Μου λες ότι το έκανες επειδή με αγαπούσες. Φαντάζομαι τι θα μου έκανες αν με μισούσες. Αν το μάθαινε ο πατέρας μου, θα σε σκότωνε. Αν το μάθαινε ο Ηλίας, θα σκότωνε και εμένα και το Θέμη. Τόσο πολύ με υποτιμάς. Πιστεύεις πως θα άφηνα ποτέ κάποιον να αγγίξει εσένα ή το παιδί μου? Αλλά δεν μου έδωσες το δικαίωμα. Με κράτησες στο περιθώριο. Φοβήθηκα, δεν το καταλαβαίνεις. Θα σε σκότωναν. Λες και δεν ξέρεις τι δουλειά έκανα. Λες και δεν ξέρεις πόσους έχω σκοτώσει. Θα τους έλειωνα και τους δύο. Αλλά δεν είπες τίποτε. Έκανες ό,τι μπορούσες να κάνεις για να με πληγώσεις. Σε παρακαλώ. Σε ηκετεύω, συγχώρεσέ με. Όχι, Νίνα. Δεν θα σε συγχωρέσω μέχρι να πεθάνω. Φίλε, σε ακούω και δεν σε πιστεύω. Τελικά ο έρωτας κάνει θαύματα. Πες το ψέματα. Εντάξει, και εσύ δεν πας πίσω. Δεν μιλάμε τώρα για μένα. Για σένα μιλάμε, που τα τελευταία χρόνια έχεις μονάσα. Που ήσουν συνέχεια δίπλα στην αδερφή σου. Τιμός και καμάρι σου, βέβαια. Αλλά, φίλε, και μια γυναίκα στη ζωή μας χρειάζεται. Όχι ποιαδήποτε γυναίκα, η Στέλλα. Ναι. Το ξέχασα. Η Στέλλα για σένα είναι η τέλεια γυναίκα, η γυναίκα της ζωής σου. Μην το γελάς καθόλου. Θυμάσαι όταν είχα έρθει στο γραφείο σου. Την είχα πρωτοδεί. Τότε όμως ήταν παντρεμένη και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Το θυμάμαι, Αλεξάνδρα. Το θυμάμαι και βέβαια το θυμάμαι. Τα έχεις βάψει μαύρα. Και μόλις χώρισα, είπες να δοκιμάσεις την τύχη σου. Εντάξει, πέρα από πλάκα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος μαζί της. Πάρα πολύ. Είσαι και φαίνεσαι. Μπράβο, Σάμπρο.
Τι είναι? Τι? Νομίζω κάτι συμβαίνει. Και δεν μου λες. Έλα, μίλα ρε. Ναι ρε παιδί, εντάξει, κι εγώ... κι εγώ προσπαθώ να τις καταλάβω τις γυναίκες. Α, μάλιστα, μπήκαμε στο θέμα. Κάτι έγινε με την Ανίτα, σωστά? Να. Τι? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, ρε Αλεξάνδρα. Προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν καταλαβαίνω με τίποτα. Τι έγινε? Ξέρω εγώ. Άλλαξα από μια στιγμή στην άλλη. Χωρίς να της κάνεις τίποτα? Απολύτως τίποτα. Ξαφνικά έγινε απόμακρη. Δεν μιλάει. Εκεί που ήταν ερωτευμένη μαζί μου, και δεν ξέρω τον λόγο. Αλλά πού θα πάει? Όταν ανακάλυψε. Πώς θα τις καταλάβεις γυναίκες, δε, εντάξει. Είναι τρελές, παρορμητικές. Αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Νομίζω άκρη δεν θα βρεις. Εγώ, Αλέξανδρε, θα την βρω την άκρη. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πάνω θεμάμαι με ερωτευμένος μαζί της. Τι να σου ευχηθώ τώρα, καλά ξεμπερδέματα? Καλά ή κακά, ναι. Και θα την βρω την άκρη, Αλέξανδρε, γιατί... της κατά δημοσιογράφος είμαι. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι ζητάς από μένα? Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά μπορώ να αλλάξω το μέλλον. Θα μιλήσω στο θέμα. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν θες να του πω ότι είσαι ο πατέρας του? Τι σημασία έχει πια? Ο Θέμης πια έχει γίνει ολόκληρος άντρας. Άλλωστε, ο θυμός του θα είναι τόσο μεγάλος που κι εγώ ίδιος δεν ξέρω τι είναι ικανός να κάνει. Ο Θέμης δεν θα εναντιωθεί στη μάνα του. Νομίζεις? Μετά από όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, αυτό πιστεύεις? Ναι, αυτό πιστεύω. Νίνα, πίστεψα σε μια αγάπη. Πίστεψα σε ένα μεγάλο έρωτα. Πίστεψα ότι κάποτε θα ζούσαμε μαζί, χωρίς τη σκία του Ηλία πάνω από το κεφάλι μας. Κι εγώ αυτό περίμενα. Μετά την αποκάλυψή σου όμως, δεν ξέρω τι νιώθω πια. Ένα κομμάτι μέσα μου σε έχει συγχαθεί. Δεν μιλάς εσύ, αλλά μιλάω θυμό σου, γι' αυτό δεν μπορείς να με συγχωρέσεις. Μιλάει η λογική μου, Νίνα. Αφήσες το παιδί μου να ζει με ένα κτίνος σαν τον Ηλία. Πάψε, σε παρακαλώ. Σε ηγετεύω. Μη σταματήσεις να μ' αγαπάς. Λυπάμαι. Μόνο αυτό τριφογυρίζει συνέχεια μες στο μυαλό μου. Καμία αγάπη. Κανένας έρωτας δεν υπάρχει πια. Σε κοιτάζω και βλέπω μπροστά μου μια γυναίκα εγωίστρια, συμφεροντολόγα, που δεν ξέρει να αγαπά. Γιατί αν αγαπούσες το Θέμη και εμένα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Σε λυπάμαι. Αλλά λυπάμαι και το γιο μας, που έχει μια μάνα σαν και σένα. Καλώς. Δεν είναι η ώρα ακόμα, μόλις έρθει ο Γιάννης. Τι έγινε? Στέλλα μου, τι έγινε? Ε, ρέμψε αγάπη μου, τι έγινε? Παιδιά, δεν ακούσατε ειδήσεις? Όχι, μόλις μπήκαμε σπίτι, γιατί? Μίλα! Η Νίνα χώρισε. Έπιασαν τους δουλεμπόρους. Μάλιστα. Καλά νέα δεν είναι αυτά, ε? Δεν είναι καλά νέα, γιατί είσαι έτσι? Στέλλα, πες μου, τι συμβαίνει? Μπορείς να κάνεις λίγο υπομονή? Ωραία, εντάξει. Εντάξει, θα περιμένουμε, ναι. Έλα, Γιάννη. Πού είσαι? Σε παρακαλώ, μην αργείς. Σε εικαιτεύω.
Έχω στοιχεία από τη Γαλλία. Που καίνε. Το κουτί το έχει στα χέρια της Κοντού. Περιμένω οδηγίες. Βεβαιώσω ότι περιλαμβάνουν όσα μας ενδιαφέρουν. Έγινε, θα λάβω δράση. Επικοινωνώ σύντομα. Τι θες πάλι εδώ πέρα, Θέμη? Τι ζητάς από μένα ξαφνικά? Όχι, Ανίτα μου, δεν είναι ξαφνικά. Όχι, είναι. Και όλες οι αποκαλύψεις που μου έκανες δεν είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Την Ανθή τη λάτρευα σαν αδερφή μου και το ξέρεις. Το ίδιο κι εγώ. Δεν έχω αγαπήσει άνθρωπο σαν την Ανθή. Ούτε καν τον ίδιο μου τον αδελφό. Ωραία, εγώ τι φταίω? Γιατί δηλαδή έρχεσαι και μου αναστατώνεις τη ζωή στα καλά καθούμενα? Δεν είναι έτσι όπως τα λες, δεν είναι στα καλά καθούμενα. Θέμη, πριν λίγο καιρό μου είπες ότι σου αρέσει η Δήμητρα, ότι τη Δήμητρα θέλεις, την ύφη σου. Χρειάζεσαι βοήθεια, κατάλαβε το σε παρακαλώ, έχεις πρόβλημα. Και εσύ με πίστεψες? Αυτή είναι η αντίδρασή σου, δηλαδή όταν λέω κάτι, εσύ πρέπει να με πιστεύεις. Υπάρχει η αλήθεια και υπάρχει και το ψέμα. Και εγώ δεν λέω συνεχώς την αλήθεια. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είπα ψέματα, είπα πράγματα που δεν τα εννοούσα, που δεν τα ένιωθα. Τόσο δύσκολο να το καταλάβεις αυτό? Πάλι παίζεις όμως και έχω βαρεθεί να περιμένω. Το ίδιο και εγώ, Άνιτα. Βαρέθηκα να περιμένω να τελειώνεις με τους ερωτές σου. Είσαι άρρωστος. Κάθε γυναίκα που έχεις δίπλα σου πιστεύεις για αυτήν ότι είναι μία και μοναδική. Ξέρεις μόνο ποιον άνθρωπο δεν θα πρόδιδες ποτέ? Ποιον? Τον αδερφό σου. Και αυτό γιατί πάντα σε έκανε ό,τι ήθελε. Τα έχω μάθει πια τα παιχνιδάκια σου, δεν πιάνουνε. Κόφτω. Μιας και μιλάμε λοιπόν για παιχνιδάκια, ήρθε η ώρα να καταλάβεις ότι κι εσύ πρέπει να τα σταματήσεις και να διαλέξεις κάποια στιγμή. Να διαλέξω? Ανάμεσα σε τι εννοείς? Ανάμεσα σε μένα και τον Αθανασίου. Πρέπει να διαλέξεις κάποια στιγμή, Άνιτα. Δεν καταλαβαίνω ότι έχεις βρει σε αυτόν τον άντρα, δηλαδή είναι τόσο λίγος για σένα. Για να σου πω, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα, Θέμη. Είναι πολύ ψηλά γράμματα για σένα αυτά. Στο καλό τώρα. Θα φύγω. Θα περιμένω 24 ώρα. Νομίζω μέχρι τότε θα έχεις διαλέξει. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κάτσε, Γιάννη, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχω το κουτί στα χέρια μου. Ήρθε μόλις τώρα από Γαλλία. Έχει μέσα φωτογραφίες του Δρούση, με περίεργους τύπους, λίστα δρομολογίων από τα καρτέλ, αντίτυπα λογαριασμών από τα νησιά Κέιμαν, με υπέρογκα ποσά και άλλα τόσα. Κάτσε, εδώ δεν έχει στοιχεία μόνο για το καρτέλ και το Δρούση, αλλά και για τεράστια κέρδη από μεταπολίσεις κλοπημένων από το Λούπο, ο οποίος Λούπο κλέβει το καρτέλ εδώ και τόσο καιρό. Ρε παιδιά, πώς μπόρεσε η Μαρία να βρει όλα αυτά τα στοιχεία? Πώς έμπλεξε με αυτή την οργάνωση και πώς τα έκρυβε τόσο καιρό? Θα τρελαθώ. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες ψάχνουν να βρουν αυτά τα στοιχεία και τα έχει η Μαρία στα χέρια της. Όπα. Εδώ έχει κεφάλαια που πήρε ο Θέμης από το Λούπο. Κοίτα. Θέμης Δρούσης, φυτοφάρμακα έρευνα. Και άλλα κεφάλαια. Βέβαια. Μπήκα για έρευνα πρώτης ύλης. Από εξωχώρη εταιρεία χρηματιστηριακής ανάπτυξης στην Ελβετία. Και ο Θέμης στο κόλπο. Ναι. Το πακέτο έχει τα στοιχεία για τους οπτά. Και την ανάμειξη του Θέμη Δρούση. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Τα στοιχεία πρέπει να έρθουν στην κατοχή μας με κάθε κόστος. Ακόμα και αν υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Έγινε κατανοητός? Κατάλαβα. Έλειφθη. Όλα αυτά ο Θέμης. Δρούσης είναι αυτός. Τι περιμένεις? Δεν γίνεται να τα ζούμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάτι, ένα γράμμα, κάτι που να εξηγεί όλα αυτά τα στοιχεία. Παιδιά,
Εδώ έχει στη χέρια μια πυραμίδα των 7. Τι στο διάολο είναι αυτή. Και Δρούση κάνει δουλειές μαζί του. Εγώ όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα παραδώσω, αλλά πού. Έμαθα ότι ο Γκίκας είναι πουλημένος στο Λιάτο Δρούση. Και εγώ τον κατέδωσα. Αυτά πρέπει να δοθούν κάπου. Πού να τα δώσω όμως, πού, δεν ξέρω, πού! Θέμης. Ο Θέμης, Δημητρά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, περίμενα κάποιες ώρες. Γιατί έψαξα το κουτί και το πιο σημαντικό πράγμα που βρήκα ήταν αυτό. Μαρία. Αγαπημένες μου, ξέρω ότι σας οφείλω εξηγήσεις, όπως ξέρω και ότι τώρα που σας ανταμώνω δεν θα υπάρχω πια. Τουλάχιστον εν ζωή η αγάπη μου θα είναι πάντα μαζί σας. Αγάπησα το Θέμη με όλο μου το είναι. Τον αγάπησα σαν Θεό μου, το δόθηκα ολόκληρη. Ένα βράδυ έπιασα τυχαία μια συνομιλία του Θέμη με τον πατέρα του. Ο Θέμης απειλούσε ότι θα τον καταστρέψει και τον φοβέριζε ότι θα έβρισκε στοιχεία έτσι ώστε να τον κλείσει στη φυλακή. Για να αφήσει ήσυχους τον αδερφό του και τη μητέρα του. Ο Ηλίας φυσικά έβριζε κι αυτός θεούς και δαίμονες και τον απειλούσε με τη μεριά του. Ξαφνικά όμως ο Θέμης έφυγε στα καλά του καθημένου. Ξαφανίστηκε για 3 ολόκληρους μήνες. Εγώ εκείνο το διάστημα έμενα στο σπίτι του. Ένα βράδυ λοιπόν από το πουθενά παρουσιάστηκε ο Ηλίας. Με χτύπησε και με βίασε. Όταν εγώ θέλησα να τον πολεμήσω, εκείνος έβαλε να με σκοτώσουν και απελπισμένη εγώ το αποκάλυψα όλο στον Άγιο, ο οποίος φυσικά και δεν πίστευε στα αυτιά του. Ο Άγιος με έκρυψε, με φυγάδευσε και άρχισε αργότερα και ο ίδιος να μαζεύει στοιχεία για τον πατέρα του, ψάχνοντας μάλιστα όσο πιο βαθιά μπορούσε με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής. Πάντα ήταν δίκαιος, τρυφερός, ιδεολόγος. Όταν μάλιστα γέννησα τη ζωή μου, παρότι ήξερε ότι είναι αδερφή του, την αναγνώρισε ως κόρη του. Και όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο και ότι είμαι τιμωθάνατη, αποφάσισε να δράσει πιο γρήγορα και όσα στοιχεία είχε συγκεντρώσει μου τα έδωσε για να τα κρύψω, αλλά να μην του πω ποτέ που τα έχω κρύψει. Για ασφάλεια. Φοβόταν. Αλλά ποτέ δεν είπε τι φοβόταν ή ποιον. Το μόνο που μου είχε πει ήταν ότι έψαχνε για φασόλι και έπεσε πάνω σε φασολιά. Στην τελευταία μας κουβέντα είχε ευχηθεί να μην ήταν ο γιος του Δρούση, αλλά ένα ορφανό παιδί, σαν εμάς τις 3.
βίασε. Ο Ηλίας βίασε τη Μαρία. Ποιος είσαι εσύ? Η ζωή είναι δική μου κόρη. Δική μου. Γι' αυτό την αναγνώρισε ο Άγης. Έκρυψε την αδελφή του. Το κάθαρμα, το καθήκη. Ρώτησε το διάολο. Το ξέρει και ο Θέμης. Γι' αυτό έπαιξε όλο αυτό το θέατρο την δική του κόρη. Η ζωή είναι παιδί του Δρούση. Αδελφή του Άγη. Η ζωή μας. Τη βίασε. Τη βίασε. Και εμείς δεν βοηθήσαμε. Ήρεμησε, αγάπη μου. Τι να ηρεμήσω, δεν άκουσες. Τη βίασε. Δεν μας είπε τίποτα. Δεν μας μίλησε. Γιατί ντρεπόταν. Τώρα καταλαβαίνω γιατί χάθηκε. Που εξαφανίστηκε. Εμείς ήμασταν μακριά της. Την αφήσαμε μόνη. Ναι, αλλά γιατί, ε? Γιατί, γιατί δεν μας μίλησε? Γιατί ντρεπόταν. Γιατί, γιατί δεν ήθελε να μας μπλέξει. Μπορεί να φοβόταν τον Ηλία. Και εμείς, τι κάναμε? Τελικά δεν την προστατέψαμε. Συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχουν δύο εγκλήματα. Ποια είναι τα δύο εγκλήματα? Το ένα είναι ότι ο Ηλίας βίασε τη Μαρία. Και το άλλο ότι ο Άγιος το συγκάλυψε. Δηλώνοντας το παιδί ως δικό του. Κάλυψε ένα βιασμό. Έχει δίκιο ο Κώστας. Δεν είναι μόνο ο Ηλίας ο δρούσης εγκληματίας. Είναι και ο Άγιος. Που για να συγκαλύψει τη βρωμοοικογένειά του κάλυψε το βιασμό της Μαρίας. Πόσο έξω έπεσα μαζί του. Δεν φταίσαι εσύ. Δεν ήξερες. Ζούσα μαζί του. Τον παντρεύτηκα. Είναι κι αυτός ένας δρούσης. Λοιπόν, πες μου τι θα κάνεις με αυτό. Είσαι σίγουρος? Μπορείς να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο? Μπορεί να είναι πληρωμένος. Μωρό μου. Σε παρακαλώ. Γιάννη. Σε παρακαλώ. Έχω προχωρήσει στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται αυτό. Μην τα πετάς όλα στον αέρα. Δεν πετάω τίποτα. Κρατάω μόνο τα καλά. Πρόσεχε το. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Ευχαριστώ.
τον Γκίκα τι έγινε. Οργανώνησα. Μάλλον είναι ήδη νεκρός. Ήξερες ότι βίασε τη Μαρία Πολέμη και ότι η ζωή είναι κόρη του. Την ψυχή μου στενοχωρήσει, το ξέρεις. Ένα πράγμα μόνο δεν σου έχω πει. Το οποίο είναι. Εγώ αγαπώ εσένα, αγαπώ και το παιδί σου. Γιατί, επειδή έχει την καρδιά του δικού σου παιδιού. Άργησες. Συγγνώμη, έμπλεξα. Τι συμβαίνει. Ήρθα. Έχεις τα λεφτά. Τι στο καλό συμβαίνει, ρε φίλε. Ή κάποιος προσπαθεί να καλύψει τον Δρούση, ή κάποιος προσπαθεί να τον αποτελειώσει. Τι θες εσύ εδώ. Ήρθα να σε ενημερώσω ότι αύριο θα σε καλέσουν για ανάκριση. Α, αλήθεια, τέτοιο πράγμα. Ο Παντελής τα ξέρασε όλα. Συναντήθηκα με τον Γιάννη. Όταν το μάθει ο Ηλίας τώρα δεν θα θέλει να το πάρει το παιδί. Ξέρεις πολύ καλά ότι θα αρχίσει πόλεμο. Τώρα είναι αργά για να κάνει οτιδήποτε πια. Κοίτα μας τα μάτια. Κοίτα μας τα μάτια. Ποιος είμαι, ξέρεις.